η κοινωνία είναι σε μια κατάσταση χωράς και αυθαρσίας. Μπορεί να κάτσω, αλλά άμα δεν βρω κάτι, το τελευταίο μου χαρτί είναι να πάω στο εξωτερικό. Τα ελληνικά φοιτητικά μυαλά θα πρέπει να μένουν στην Ελλάδα. Σκόνη, έφρα, λιγνίτης. Μπορούμε ακόμα να δώσουμε στην εθνική οικονομία. Και έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Έχουμε ρουγμές. Φοβόμαστε να καθίσουμε εδώ. Το προσπαθούμε, το βγάλετε. Στα μισά έμεινε σήμερα και χωρίς να ολοκληρωθεί η διανομή προϊόντων μέσω ΤΕΒΑ στην Λευκόβρηση Κοζάνης, καθώς οι δικαιούχοι που συγκεντρώθηκαν από το πρωί στο κλειστό δεν μπόρεσαν τελικά όλοι τους να εξυπηρετηθούν. Με αποτέλεσμα η διανομή να συνεχιστεί την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου. Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου του 2018, σήμερα η τηλεόραση του ΦΛΑΣ βρίσκεται στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρησης, όπου έχουμε διανομή προϊόντων μέσω ΤΕΒΑ σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Σύμφωνα με καταγγελίες και δηλώσεις που είχαμε στην κάμερά μας από τους πολίτες που είναι εδώ, μας είπαν ότι υπάρχουν μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις όσον αφορά την εξυπηρέτησή τους. Η κάμερά μας κατέγραψε ουρά πολιτών που περίμεναν τη σειρά τους προκειμένου να πάρουν τα τρόφιμα που δικαιούνται. Πείτε μου λίγο, πόση ώρα περιμένετε? Από τις 9 η ώρα. Τώρα είναι 1.30 μεσημέρι. Ναι, 5 ώρες σχεδόν. Εξυπηρετηθήκατε? Όχι. Και δεν ξέρω να εξυπηρετηθώ. Τι είναι να πάρετε? Κάτι τρόφιμα, λίγο τυρί, λίγο ένα λάδι και έτσι. 5 πραγματάκια. Πόση ώρα περιμένετε εδώ? Σχεδόν 2 ώρες. 2 ώρες θα έρθει, ναι. Και περιμένετε να εξυπηρετηθείτε τώρα εδώ στην ουρά? Ναι. Να έκανα κουπόνια καλύτερα, να τα μοίραζα σε όλο τον κόσμο με τα προϊόντα που έχουν, αυτά προϊόντα. Να πήρουν στο σούπερ μάρκετ για πιο ευκολία. Με ονόματα και μια και έξω. Παρά περιμένουν γραμμές και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και άρρωστοι άνθρωποι και με καρπίδια. Τι γίνεται, έχει από το πρωί ήρθαν εδώ 500 άτομα και θέλουν να εξυπηρετήσουν με 3 άτομα μέσα να εξυπηρετήσουν 500 χαζί, να πούμε, που έρχονται να πάρουν μια σακούλα με μαρμελάδα και ένα αυτό μέσα, δεν ξέρω τι έχει μέσα. Λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος? Είναι όλοι βολεμένοι αυτοί οι υπεύθυνοι που έπρεπε να ήταν εδώ. Έχουν έρθει από τις 7 η ώρα εδώ πέρα για να πάρουν μια μαρμελάδα και ένα ρύζι. Δεν ξέρω τι δίνουν μέσα. Εσείς πόση ώρα περιμένετε? Εγώ από το πρωί έχω εδώ πέρα και έχω 280. Και έχουν μέχρι, τι ώρα είναι τώρα? Μια μισή ώρα και έχουν περάσει 150 άτομα μόνο. Έχει 400 νούμερα, πού θα περάσουνε? Θα πάω να τα πετάξω, άμα τώρα είναι μια μαρμελάδα θα πάω να τα ρίξουν μπροστά στο Δημαρχείο, στο Δήμαρχο. Μια κυρία μας έδωσε το χαρτί της, έχει το νούμερο 436 και προλίγο εξυπηρετήθηκε το 196 και η ώρα είναι 1:30 το μεσημέρι. Έχετε το νούμερο 445. Ναι. Και μέχρι πού είμαστε τώρα, σε ποιο νούμερο φτάσαμε? Είμαστε στο 210 περίπου και είπαν θα δώσουν μέχρι το 250 και οι υπόλοιποι την Παρασκευή. Πόση ώρα περιμένετε εδώ? Περίπου μία ώρα. Και άλλοι είναι από τις 9 το πρωί. Ήρθα 10 η ώρα και πήρα το νούμερο 350. Μας λένε στο τηλέφωνο ότι ελάτε από τις 10. Και έμαθα εδώ ότι όλοι έρχονται από τις 6.30 και γράφουν σε ένα χαρτόνι από εδώ έξω τα χαρτόκουτα, γράφουν ονόματα και μόλις ανοίγουν δείχνουν το χαρτόνι και παίρνουν πολλά νούμερα. Αυτό είναι αδικία, αφού μας λένε από τις 10 ελάτε. Και τώρα είναι ακόμα το 190 είπανε και έχω το 350. Μέχρι τις 3 είπαν ότι τελειώνουν μετά και δεν ξέρουμε, γιατί έμαθα ότι υπάρχει περίπτωση να μας διώξουν, να μας πούνε ελάτε άλλη μέρα όταν φτάσει εκείνη η ώρα. Δεν υπάρχει πολλοί κόσμος μέσα να εξυπηρετήσει, τι γίνεται ακριβώς? Τρεις κοπελίτσες είναι που τα δίνουν, αλλά μήπως παίζει ρόλο που είναι στον υπολογιστή μόνο που μας κοιτάνε, ας πούμε, δίνεις το ΑΕΔ, την κάρτα, το βιβλιάριο και είναι μία κοπέλα στο ίντερνετ. Μήπως αυτό είναι που αργάει? Θέλει παραπάνω κόσμο πάντως, λέτε, για να εξυπηρετήσει μέσα. Παραπάνω κόσμο, ή πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να, ας πούμε, στα Πετρανά πόσα άτομα δικαιούνται, να έρθει το αυτοκίνητο να αφήσει στο Δήμο εκεί, στο πρόεδρο, τις σακούλες. Ή να βάλουν ακόμη ένα δωμάτιο εδώ και να πηγαίνουμε μισή από εκεί, μισή από εδώ. Τι πράγματα είναι? Είναι και ανάπηροι άνθρωποι. Έχουν κομφλέξ, αλεύρι, ζάχαρη, λάδι, αλλά άμα εγώ, ας πούμε, που είναι το παιδί μου άνεργο, θα πάρω 2-3 πραγματάκια. Άλλος έχει 5 παιδιά, παίρνει πολλά. Είναι εδώ και 3 ώρες που περιμένω. Έχουμε 2-3 ώρες που περιμένουμε.
Και μας είπανε την Παρασκευή θα αρχίσουν πάλι από την αρχή τα ίδια νούμερα. Μέχρι 250 πήγανε, από εκεί και πέρα περιμένουν ο κόσμος να ξανάρθουν την Παρασκευή. Αυτό είναι. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε υπομονή, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος. Δεν μπορεί αυτός όλος ο κόσμος να εξυπηρετηθεί μπαμ μπαμ. Έτσι δεν είναι? Να μην φωνάζουμε, να δείξουμε υπομονή τώρα για να μην δημιουργούμε και μια άσχημη ατμόσφαιρα. Για πείτε μου λίγο, εσείς, θυμίστε μου λίγο, εσείς τι ώρα ήρθατε εδώ πέρα και έχουμε πάει 2:15 πλέον. Εγώ ήρθα 9.30 ώρα, ήταν 10. Κάπου εκεί πήρα το νούμερο, πήγα σε μια άλλη υπηρεσία και εκεί δεν έγινε δουλειά μου, έκλεισε το σύστημα και ξανά ήρθα. Δεν ξέρω τι παίζει τώρα, τι γίνεται. Τη δική του όμως απάντηση για τα όσα καταγράψαμε εδώ στο κλειστό της Λευκόβρησης έδωσε στον ΦΛΑΣ ο επικεφαλής της κοινοφιλούς επιχείρησης Γιώργος Σιαμπανόπουλος. Κύριε Σιαμπανόπουλε, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο κλειστό της Λευκόβρησης που έχουμε τη διανομή προϊόντων μέσω ΤΕΒΑ. Αυτό που καταγράψαμε και από τον κόσμο που μας μίλησε και από τα νούμερα που μας δείξαν, γιατί έχουν πάρει όλοι τα ειδικά χαρτάκια, είναι ότι παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Δηλαδή, μου είπαν ότι περιμένουν άλλος από τις 10 το πρωί, κοντεύει μεσημέρι, φτάσαμε στις 2. Υπάρχει μεγάλη ουρά μέσα, την οποία την είδαμε. Πού οφείλεται καταρχήν αυτή η καθυστέρηση? Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι είναι η τέταρτη διανομή ΤΕΒΑ στη σειρά από την κοινοφελή επιχείρηση. Τα παιδιά της κοινοφελούς υπάλληλοι έχουν πάρει μια καλή τεχνογνωσία όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του κόσμου. Βέβαια, όμως, σήμερα μιλάμε για μια αναδιανομή προϊόντων. Είναι 18 προϊόντα στη λίστα και στη λίστα των προϊόντων και η λίστα των ωφελούμενων είναι 1.000 άτομα. Οπότε δυστυχώς είμαστε σίγουροι ότι θα υπήρξε κάποια καθυστέρηση όσον αφορά την εξυπηρέτηση του κόσμου. Τα παιδιά όμως κάνουν ό,τι μπορούν μέσα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μεροληπτούν και εξυπηρετούν κάποιους συμπολίτες μας περισσότερο από εις βάρος κάποιων άλλων. Πρέπει να κάνει και ο κόσμος λίγο υπομονή, πρέπει να καταλάβει ότι είναι πολλά τα προϊόντα, πολύ ωφελούμενοι και πρέπει όλοι να κάνουμε λίγο υπομονή. Επίσης πρέπει να πούμε ότι και ζητήσαμε μια, λόγω έλλειψης προσωπικού, ζητήσαμε και μια βοήθεια από την περιφέρεια, η οποία ανταποκρίθηκε και μας έφερε 3 άτομα για να βοηθήσουν στο μοίρασμα των προϊόντων, αλλά όπως ξαναείπε, επειδή είναι πάρα πολλά τα προϊόντα, πρέπει λίγο να. Γι' αυτό παρατηρείται και η καθυστέρηση. Πρέπει όμως όλοι να κάνουμε λίγο υπομονή. Επειδή μας ενημέρωσαν και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ότι τώρα σταματάει η διανομή, δηλαδή έχουμε πολύ κόσμο που έχει φτάσει σε κάποια. Τώρα σε ποιο νούμερο είμαστε, στα 200 φτάσαμε, αλλά έχουμε κάποιους που έχουν 400. Τώρα εδώ σταματάει η διανομή και πρέπει να ξανάρθουν την Παρασκευή, αν μου το είπαν σωστά. Ναι, έτσι είναι, ξέχασα να το αναφέρω. Επειδή όντως παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο και εμείς δεν περιμέναμε να υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση, πήραμε την απόφαση να εξυπηρετήσουμε σήμερα μέχρι το 250 το νούμερο, το νουμεράκι, και την Παρασκευή οι ίδιοι ωφελούμενοι με το ίδιο νούμερο θα ξαναρθούν να εξυπηρετηθούν με τη σειρά προτεραιότητας, με τον αριθμό προτεραιότητας. Τώρα, εδώ υπάρχει περίπτωση να έχουμε περαιτέρω έξτρα προσωπικό ώστε να τρέξουν πιο γρήγορα διαδικασίες για να μην ταλαιπωρείται όλος αυτός ο κόσμος? Κοιτάξτε, όπως βλέπετε και οι πρώτες διανομές του ΤΕΒΑ γινόταν στο χώρο του Κηφί, στους 40 μάρτυρες. Όμως οι τρεις τελευταίες είχαν πάρα πολλά προϊόντα. Γι' αυτό επιλέξαμε και το χώρο της Λευκόβρησης, του κλειστού της Λευκόβρησης, για να μπορεί ο κόσμος και να έρχεται να παρκάρει με το αυτοκίνητό του και να παίρνει, γιατί ήταν πάρα πολλά τα τρόφιμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δηλαδή, νομίζω είναι κατάλληλος ο χώρος του κλειστού. Δεν μπορούμε να κάνουμε και δεύτερη διανομή, δηλαδή να βρούμε και δεύτερο χώρο για να μπορεί να εξυπηρετείται από δύο σημεία. Εννοώ, άμα έχουμε παραπάνω προσωπικό εδώ στην υπάρχουσα δομή. Δηλαδή, πόσους υπαλλήλους έχουμε συνολικά αυτή τη στιγμή που εξυπηρετούν τον κόσμο? Αυτή τη στιγμή μέσα είναι 5 υπάλληλοι. Είναι 3 της περιφέρειας και 2 του Δήμου, αν το λέω σωστά. 6 πάλι είναι. Είναι 3 μαζί με τους ανθρώπους όμως που κάνουν και την καταγραφή. Μην μιλάμε για περισσότερους υπαλλήλους. Δηλαδή, μιλάμε για 6 υπαλλήλους της κοινοφελούς και 3 της περιφέρειας. Αν στην επόμενη διανομή, την Παρασκευή, μπορούμε να έχουμε, πιστεύετε, παραπάνω προσωπικό, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν οι δύο φορείς, Δήμος Περιφέρεια, να βρει την άκρη. Αυτό θα το μεριμνήσουμε. Αλλά και πάλι, όπως άμα πάρετε και πλάνα μέσα, θα δείτε ότι ο κόσμος είναι περιορισμένος. Δηλαδή και περισσότερα άτομα να πάρουμε για την διανομή, νομίζω δεν θα μπορούμε να αποφύγουμε κάποιο είδους καθυστέρηση.
Γι' αυτό θέλω λίγο και από τον κόσμο, ζητάω να κάνει λίγο υπομονή. Πρέπει να καταλάβει ότι όντως σήμερα είναι πολύ δύσκολη. Αυτή η διανομή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο. Οφείλουμε να τον εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο που δικαιούται, προφανώς. Γι' αυτό θέλω λίγο μια συνεργασία. Ζητάω μια συνεργασία και από τους ωφελούμενους. Για το θέμα των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στη διανομή των προϊόντων μέσω ΤΕΒΑ, μίλησε στον ΦΛΑΣ και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Ρούσης Αλεξανδρής, ο οποίος μας παρουσίασε από την πλευρά του και μια συνολική εικόνα του όλου ζητήματος. Κύριε Αλεξανδρή, βρεθήκαμε χθες στο κλειστό της Λευκόβρησης. Υπήρχαν εκεί πέρα τα είδη πρώτης ανάγκης, τα τρόφιμα. Παρατηρήσαμε και μάλιστα και ο Δήμος το ανέφερε αυτό από την πλευρά του, ότι υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση στη διανομή των προϊόντων. Σταμάτησε η διανομή και τώρα πάμε στην ουσία αύριο Παρασκευή. Καταρχήν, ένα πρώτο σχόλιο για το θέμα αυτό το οποίο σας έθεσε. Καταρχήν, είναι το Αγίου Νικολάου σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στην Κοζάνη Απόστολε και στους Έλληνες ναυτικούς, να μην το ξεχνάμε αυτό, σε όλη την Ελλάδα. Χθες πράγματι υπήρχε μια μεγάλη προσέλευση των δικαιούχων του προγράμματος ΤΕΒΑ, του προγράμματος που τρέχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημιστικής Βοήθειας των ανθρώπων που βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα πράγματι, το οποίο έχει και μεγάλα μεγέθη. Αυτή είναι η αλήθεια. Μεγάλα μεγέθη και ως προς τους δικαιούχους, δυστυχώς βέβαια για τη χώρα, και ως προς φόρτο εργασίας για τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων έχουν ανταπεξέλθει, πιστεύω, ικανοποιητικά στο πρόγραμμα το τρέχον, το οποίο έτσι για προσενημέρωση κυρίως ας πούμε και του δημοσιογραφικού κόσμου, μια και παίρνει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά και των πολιτών στην Δυτική Μακεδονία, τρέχει πλέον με αποκεντρωμένες προμήθειες, κοινώς όλη η διαδικασία από την προμήθεια όλων αυτών των υλικών που κυρίως είναι τρόφιμα. Το Σεπτέμβριο για παράδειγμα μοιράστηκαν και ήδη σχολικά είδη ας πούμε για δικαιούχους που έχουν στις οικογένειές τους παιδιά σχολικής ηλικίας. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια διαδικασία παραλαβής αυτών των τροφίμων, που είναι μια διαδικασία που γίνεται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό που λες, κοινώς τα τρόφιμα, διανέμονται στους Δήμους που είναι οι τελικοί αποδέκτες για να τα διανύμουν στους ανθρώπους που συμμετέχουν, είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Φέτος, από τον Ιούλιο που ξεκίνησε αυτές οι αποκεντρωμένες προμήθειες, γιατί μέχρι τότε το πρόγραμμα ήταν με κεντρικές προμήθειες, η διαδικασία των προμηθειών γίνονταν από το κέντρο και απλώς μας στέλνονταν τα τρόφιμα για να τα διανύμουμε στους Δήμους. Τώρα τα λέτε αποκεντρωμένες, τι νοείτε δηλαδή? Αποκεντρωμένες γίνονται από εμάς. Κοινώς έχουμε όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι να φτάσουν ας πούμε τα τρόφιμα ή τα υπόλοιπα είδη υλικής βοήθειας, ας πούμε, στον τελικό δικαιούχο. Όλη αυτή η διαδικασία αφορά την περιφέρεια και τους Δήμους. Αυτό είναι με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι κυρίως κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα το ΤΕΒΑ για τη χώρα. Είναι ύψους 300 εκατομμύριων περίπου, από το οποίο πάνω από 90% είναι ευρωπαϊκή συμμετοχή. Και είναι ένα πρόγραμμα έξω από το ΕΣΠΑ, βέβαια, το οποίο αφορά απευθείας την Κομισιόν, που έχει και την εποπτεία του. Έχουμε πλέον περισσότερους δικαιούχους? Ναι, έχουμε περισσότερους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι είναι ταυτόχρονα με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, και είναι μια δυναμική κατάσταση. Κοινώς, αν κάποιος είναι δικαιούχος σήμερα του ΚΕΑ, είναι στο ΤΕΒΑ, αύριο, ας πούμε, αν για οποιονδήποτε λόγο βελτιωθεί η εισοδηματική του κατάσταση, βγαίνει από το ΚΕΑ και αυτόματα βγαίνει και από το ΤΕΒΑ. Όλα αυτά γίνονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, οπότε έχουμε μία κατάσταση η οποία δεν είναι στατική. Κοινώς όταν ξεκινάμε ένα πρόγραμμα με 11.000 περίπου που είναι οι δικαιούχοι στη Δυτική Μακεδονία, μπορεί κάποια στιγμή να προκύψουν να είναι και 10 κάποιες χρονικές περιόδους ή να είναι και πάνω από 11, να είναι 12 ή 13.000, ανάλογα πώς κινείται τα εισοδηματικά δεδομένα ας πούμε του πληθυσμού. Αυτό τώρα, από τη στιγμή που θα φτάσουν τα τρόφιμα στους Δήμους, οι Δήμοι τα μοιράζουν. Στο Δήμο Κοζάνης είναι αρκετοί οι δικαιούχοι.
Χθες πράγματι έγινε μία αναδιανομή τροφίμων που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία. Κοινώς ότι όποια από τα τρόφιμα περίσευαν τα δύναμη σε δομές φιλανθρωπικές, είτε είναι η Μητρόπολη, είτε είναι η Συσίτια κτλ. Πλέον με το νέο σχεδιασμό που έχει το πρόγραμμα κεντρικά πάντα γίνεται αναδιανομή και χθες ήταν μία φάση αναδιανομής. Πράγματι υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, πήγες και ο ίδιος και το είδες. Επίσης παρατήρησε ότι ήταν και κάποιοι υπάλληλοι από το τμήμα υγιεινής της περιφέρειας, οι οποίοι πήγαν να συνδράμουν και αυτοί να βοηθήσουν, ας πούμε, στο να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι κυρίως και τις υπηρεσίες του Δήμου. Θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία για όσους δεν πρόλαβαν να πάρουν από την αναδιανομία αύριο. Την Παρασκευή. Είναι μια συνήθις διαδικασία όμως. Επειδή υπήρχε η συνδρομή και της περιφέρειας, και δεν ξέρω, θέλω λίγο το δικό σας σχόλιο. Αύριο, αν μπορέσετε να εξασφαλίσετε λίγο παραπάνω προσωπικό, θέλω να πω απλώς για να επιτεχθούν διαδικασίες. Εντάξει, βασικά. Και όπως αλλά και για το προσωπικό που εργάζεται, που οι άνθρωποι μου είπαν, οι δικαιούχοι, ότι εργάζεται το προσωπικό που είναι μέσα και τους βοηθούσε να εξυπηρετηθούν. Το προσωπικό τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων, να ξέρετε, δεν έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα. Δηλαδή. Για παράδειγμα, τα στελέχη της περιφέρειας, το τμήμα υγιεινής ή όλα αυτά που γίνονται για την προμήθεια από το τμήμα το οικονομικό που κυρίως, ας πούμε, αφορά τις ΠΕ και με μεγαλύτερη βαρύτητα, να το πούμε, στην ΠΕ Κοζάνης που έχει έναν πιο ευρύ ρόλο στην προμήθεια αυτών των υλικών, δεν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας στο ΤΕΒΑ. Κοινώς έχουν και την καθημερινότητά τους. Οπότε όλα τα στελέχη και της περιφέρειας και των Δήμων στην περιφέρεια είναι επιφορτισμένοι με ένα επιπλέον έργο. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Οι άνθρωποι και τα στελέχη, δηλαδή, άνθρωποι είναι και αυτοί, αντιλαμβάνονται την σημαντικότητα του εγχειρήματος, γιατί αφορά, είπαμε, ανθρώπους που βιώνουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας και νομίζω ότι έχουν υπερβάλει κάθε δυνατότητα να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση και το κάνουν. Και είναι προς τιμήν τους και τους ευχαριστώ και δημόσια, δηλαδή. Είναι το α και το ω του προγράμματος. Εντάξει, αν αύριο υπάρξουν προβλήματα, θα κοιτάξουμε από την περιφέρεια, εφόσον μας ζητηθεί από το Δήμο η συνδρομή μας, θα την έχουμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ως τέτοιο. Ύστερα ξεκίνησα να λέω στην αρχή ότι το πρόγραμμα που τρέχει από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τώρα έχει διανύμει τόνους τροφίμων στην κυριολεξία, για να μπορέσουμε κυρίως να έχουμε μία γρήγορη εκτέλεση του προγράμματος για να ξεκινήσει και το επόμενο, το οποίο σημειωτέων είναι και μεγαλύτερο, το πρόγραμμα 19-20 δηλαδή. Και, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά που προκύπτουν στη διαδικασία μαζί με τους Δήμους, που είναι οι υπεύθυνοι, ας το πούμε, της διανομής, οι τελικοί αποδέκτες. Και θα προσπαθήσουμε, ας πούμε, να βρούμε κάποιες λύσεις για το μέλλον, γιατί η επόμενη περίοδος θα είναι πιο επιβαρημένη, ας πούμε, με την έννοια επιβάρυνση των υπηρεσιών, έτσι, όχι για τους δικαιούχους. Εμείς φροντίζουμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα να έχουν αυτοί οι άνθρωποι τη δυνατότητα να κάνουν με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια γιορτές και μέσα στα πλαίσια αυτά, ας πούμε, ίσως είναι λίγο περισσότερα τα τρόφιμα που μοιράζουμε αυτήν την περίοδο εν ώψη και Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και τα λοιπά, για να είμαστε και ειλικρινείς, δηλαδή. Η επόμενη διανομή του προγράμματος που θα είναι μεγάλη θα είναι κάπου στις απόκριες πριν το Πάσχα, ανάλογα και με τις δυνατότητες των προμηθευτών να προμηθεύσουν τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί. Πιστεύω ότι θα πάνε όλο καλά. Εντάξει, είναι προβλήματα στη διαχείριση τα οποία στο κλείσιμο του προγράμματος, στην ουσία τώρα κλείνει το πρόγραμμα, είναι ακόμη μια μεγάλη διανομή κάπου το Φεβρουάριο. Θα καθίσουμε να τα δούμε με τους Δήμους, μήπως μπορούμε και βελτιώσουμε αυτήν την εικόνα, δηλαδή για να μην ταλαιπωρούνται με καθυστερήσεις, ας πούμε, και χρονοβόρες διαδικασίες στη τελική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχα. Χρόνια πολλά και πάλι στην Κοζάνη. Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό
και το επαναλαμβάνω αυτό, απευθύνεται στους συμπολίτες μας, στους συνανθρώπους μας στην περιοχή και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, σε χώρες που έχουν μεγάλη ανάγκη, που βιώνει υποσυνθήκες ακραίας φτώχειας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και να τους εξυπηρετούμε με καλύτερο τρόπο, πάντα με ανθρωπιά, με φιλότιμο και έχοντας κατά νου ότι αυτή η περιφερειακή αρχή του Θόδωρου του Καρυπίδη έχει πρώτη στο μέλημα και την καταπολέμηση της φτώχειας ή να μειώσουμε τέλος πάντων όλες αυτές τις επιπτώσεις που δυστυχώς και λόγω της κρίσης έχουν διωγγωθεί στη χώρα μας και φυσικά το επόμενο διάστημα και την ανεργία, γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι και άνεργοι και υπάρχουν και πέρα από αυτούς τους ανθρώπους και πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι βιώνουν δυστυχώς, ας πούμε, αυτήν την κοινωνική τραγωδία της ανεργίας. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας πραγματικά. Από τις 8.30 το πρωί της Κυριακής ξεκίνησαν δύο λεωφορεία από Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, προορισμό στη Θεσσαλονίκη και το Πανεπιρικό Συλλαλητήριο. Το ραντεβού δόθηκε στο άγαλμα του Βενιζέλου. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στην κινητοποίηση που είχε ως στόχο να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τα άτομα με αναπηρία. Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εκεί, μέλη του αναπηρικού κινήματος έδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας σε εκπρόσωπο του Υπουργείου. Θα το δώσετε σε εμένα και να το δώσω εγώ. Παραλάβω. Εσείς είστε. Είμαστε και πολύ σε ασφάλιση. Να έτσι δεν θα πρέπει να έχει εκπρόσωπο και να το παραλάβω. Δεν υπάρχει κανείς αυτό. Θα το δώσαμε. Θα το στείλουμε και με email. Θα το δώσω εγώ. Οκ. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανείς ασφάλιση. Είναι επικεφαλής ασφάλιση. Δεν υπάρχει κανείς ασφάλιση. Δεν υπάρχει κανείς. Να τους πείτε ότι πρέπει να ντρέπονται κιόλας. Μου το μεταφέρετε, δεν το πάτε εσείς, δικό μου. Είναι κλείσιμο ραντεβού, σας παρακαλώ. Είχαμε στείλει ο φίλας να είναι κάποιος εδώ. Φίλες, φίλες και φίλοι, όπως είχαμε ήδη ανακοινώσει εδώ και μέρες, θα πραγματοποιούσαμε αυτό που ήδη κάναμε, πορεία από το άγαλμα Βενιζέλου στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε επικοινωνήσει με το γραφείο της κυρίας Νοτοπούλου και είχαμε ζητήσει να είναι εδώ να παραλάβει το ψήφισμά μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει ψυχή στο κτίριο του Υπουργείου. Παρέδωσα τη διακήρυξη στο επικεφαλή της ασφάλειας, ο οποίος
μου είπε ότι θα το δώσει στην Υπουργό. Τον παρακάλεσα να της πει εκ μέρους όλων μας που είμαστε εδώ, πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει για την υπόδοχη! Πρέπει! Πρέπει! Για την υπόδοχη! Πρέπει! Πρέπει! Για την υπόδοχη! Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Ακούστε με. Δεν αποδοκιμάζουμε, δεν επιδοκιμάζουμε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Ο αγώνας μας είναι διαρκείας, ο αγώνας μας είναι εδώ στους δρόμους, είναι εκεί που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Και θα συνεχίσουμε. Δεν μπορούν να μας αποφύγουν, γιατί είμαστε παντού. Η αναπηρία δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε κόμμα. Είναι μια βαθιά πολιτική και κοινωνική υπόθεση. Είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Η αναπηρία δεν είναι σε μας. Είναι σε αυτούς που σχεδιάζουν αφιλόξενες, περιοριστικές και πολιτικές που εγκλωβίζουν, που οδηγούν σε φτωχοποίηση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους που συνεργάστηκαμε μαζί αυτές τις μέρες. Αξίζει να σημειωθεί πως το παρόν στην κινητοποίηση έδωσαν μέλη σωματείων ατόμων με αναπηρία από όλη την Ελλάδα. Στο διεκδικητικό τους πλαίσιο κυριαρχούν δύο λέξεις, δικαιοσύνη και ισότητα. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας, Βασίλης Κούτσιαν. Συνάδελφοι, συναδέλφες του αναπηρικού κινήματος, και η Δυτική Μακεδονία συμμετέχει σύσσωμη στο σημερινό συλλαλητήριο. Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να πέφτουν σήμερα πάνω μας, αλλά εμείς διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε 365 μέρες το χρόνο. Άλλωστε, η ζωή μας είναι ένας καθημερινός αγώνας. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι διεκδικήσεις, οι νόμοι έχουν αξία όταν εφαρμόζονται στην πράξη. Και επιπροσθέτως όταν γίνονται κτήμα της κοινωνίας. Όταν αγκαλιάσει το αναπηρικό κίνημα όλη η κοινωνία. Γιατί το αναπηρικό κίνημα είναι ένα κίνημα κοινωνικής απελευθέρωσης και κοινωνικής συμμετοχής. Η ξαστεριά, η πολιτική και η κοινωνική, αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάζεται καθημερινό αγώνα. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κοφών Ελλάδος, νιώθουμε πολύ μεγάλη περηφάνεια για αυτό το παλμό της σημερινής εκδήλωσης. Βλέπετε τα χέρια μας να νοηματίζουν, είναι η φωνή μας αυτά τα χέρια. Και νιώθουμε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα τα σωματεία που έχουν έρθει, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά από κάθε άκρη της Ελλάδας. Από τη Δράμα, από τις Σέρες υπάρχουν, από τον Βόλο, από τη Λάρισα, από παντού. Μπορεί να υπάρχουν και από την Αθήνα ακόμα. Να ακουστεί η φωνή ολονών και να δείξουμε τι. Ότι ζητάμε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Δεν είμαστε επέτες. Δεν είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Η ποιότητα ζωής μας είναι ισότιμη με όλων των υπολείπων. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι στο μέλλον η Κοφή, ανεξάρτητα και αυτόνομα, λέμε όχι, τέλος. Χρειαζόμαστε να έχουμε ισότιμη πρόσβαση με την παρουσία διερμηνέα. Θα χρειαστεί να πάμε σε κάποιο νοσοκομείο, θα χρειαστεί να πάμε σε κάποια υπηρεσία. Η γλώσσα μας είναι νηματική και έχουμε δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσουμε. Γνωρίζετε για το ζήτημα της εκπαίδευσης ότι τα κοφά παιδιά ουσιαστικά βρίσκονται σε κατώτερο επίπεδο. Είναι υποχρεώση όλων να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν πλήρη επάρκεια της χρήση νοηματικής γλώσσας. Πώς μπορεί να είναι διαφορετικό το επίπεδο εκπαίδευσης εφόσον οι εκπαιδευτικοί δεν είναι χρήστες νοηματικής? Ισοτιμία λοιπόν και στην εκπαίδευση.
από την αρχή, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, από την πρώτη στιγμή να είναι στελεχωμένα τα σχολεία με επαρκείς εκπαιδευτικούς. Βλέπετε τους κοφούς μαθητές που πρωτοστατούν σε αυτή την εκδήλωση και έρχονται και ήδη να διεκδικήσουν τα δικά τους δικαιώματα. Η φωνή μας σήμερα αρχίζει και μεγαλώνει. Από σήμερα ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα για να γίνει, να υπέρχει αυτή η αλλαγή, να υπέρχει αυτή η ισοτιμία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί υπάρχει μία διαπραγμάτευτη, μία αξιωματική αλήθεια ότι η αναπηρία είναι πάνω απ' όλα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διεκδικούμε λοιπόν το δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια για τα παιδιά μας, άτομα με βαριές αναπηρίες. Δεν μπορεί όμως να υπάρχει ζωή με αξιοπρέπεια, χωρίς σχολεία, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς ποιοτικές υπηρεσίες διημέρευσης, χωρίς ανεξάρτητη και υποστηριζόμενη διαβίωση μέσα στην κοινότητα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιοπρέπεια όταν υπάρχουν οι πλέον αποκλεισμένοι συνάδελφοί μας που διαβιούν στα ιδρύματα κλειστής περίθαλψης. Σήμερα λοιπόν όλοι μαζί από εδώ πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η αποϊδρυματοποίηση είναι μονόδρομος και οι μόνοι φορείς που διαχρονικά αποτέλεσαν ανάχωμα στον ιδρυματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό ήταν οι ίδιοι φορείς του αναπηρικού κινήματος που ίδρυσαν και λειτουργήσαν δομές διημέρευσης και υποστηριζόμενης διαβίωσης. Διεκδικούμε λοιπόν δημόσιες στοχευμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δομών αυτών. Γιατί δεν πρόκειται, συνάδελφοι, να αποδεχτούμε ποτέ ότι τα παιδιά μας είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Εντυπωσιακή άσκηση κατάσβεσης φωτιάς και παρέμβασης σε βιομηχανική περιοχή πραγματοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία Κοζάνης. Χώρος της άσκησης ήταν επιχείρηση στο 7ο χιλιόμετρο Κοζάνης Σαλάρισσας. Το σενάριο ήταν ότι η εγκατάσταση της επιχείρησης έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή. Την επιχείρηση κατάσταση πραγματοποίησαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επιπλέον έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς σε νοσοκομείο με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ ενός ατόμου. Σκοπός της άσκησης είναι να διαπιστωθεί η ετοιμότητα του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των μηχανημάτων. Καλημέρα σας. Λοιπόν, στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού της υπηρεσίας μας, πραγματοποιήθηκε σήμερα η δεύτερη για αυτό το έτος άσκηση συνεπειών πυρκαγιάς στην εταιρεία ξύλου Χλιάπας ΑΕ. Το σενάριο περιλάμβανε εκδήλωση πυρκαγιάς σε αποθηκευτικό κλειστό χώρο χρηστής ξυλίας, καθώς και εγκλωβισμό ατόμου το οποίο επιχείρησε αρχικά την κατάσβεση πυρκαγιάς. Όπως είδατε, η υπηρεσία μας επιχειρησιακά ήταν με υδροφόρο οχήματα και το ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, καθώς το σενάριο περιλάμβανε κατάρρευση τμήματος της στέγης, οπότε κάναμε ρήψη νερού από πιο ψηλό σημείο. Ήταν ικανοποιητική η άσκηση, θα ακολουθήσει τα συμπεράσματα τα οποία θα συζητηθούν και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους ιδιοκτήτες της εταιρείας που μας φιλοξένησαν στον χώρο τους για τη διεξαγωγή αυτής της άσκησης, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου που βρέθηκε και αυτό, διότι σε ένα πραγματικό συμβάν είναι αρρωγός στην προσπάθειά μας, το ΕΚΑΒ, το οποίο συνέδραμε και αυτό στη διεξαγωγή της άσκησης με ένα στενοφόρο και το πλήρωμά του, καθώς και τους εργαζόμενους της επιχείρησης που συμμετείχαν στην άσκηση. Γιατί γίνονται αυτές οι ασκήσεις? Κύριος στόχος αυτών των ασκήσεων είναι η διατήρηση και η αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπαλλήλων της υπηρεσίας μας, αλλά ταυτόχρονα και η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων στις οποίες διεξάγουμε τέτοιου είδους ασκήσεις. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις, καταρχήν η εικόνα που έχετε είναι ότι υπάρχει ενημέρωση του προσωπικού και προετοιμασία, πρόληψη από τις επιχειρήσεις αυτές τις μεγάλες, τις βιομηχανικές? Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό και να γνωρίζετε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως το αναφέρατε, και με έτοιμά τους, συχνά πηγαίνουμε και εκπαιδεύουμε το προσωπικό στη χρήση των μέσων πυρόσβεσης. Γίνεται ενημέρωση και από την υπηρεσία μας. Νοέμβριο του 2018, σήμερα η τηλεόραση του Flash βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο της Κοζάνης στην περιοχή του Ελισπόντου, όπου είναι σε εξέλιξη η καλλιέργεια της λεβάντας, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Βρισκόμαστε στο χωράφι του κυρίου Τριαντάφυλλου Δαγκλή. Κύριε Δαγκλή, καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί σας. Εμείς ευχαριστούμε για το που κάνατε αυτό το κόπο και να έρθετε να δείτε πώς γίνεται η φύτευση της λεβάντας. Λοιπόν, καταρχήν λίγο να μου πείτε πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτή την καλλιέργεια. Γενικά η καλλιέργεια της λεβάντας είναι καινούργια και ειδικά στην περιοχή μας είναι η τρίτη χρονιά που ασχολούμαστε. Βλέπουμε δηλαδή όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται. Ναι, γιατί οι υπόλοιπες καλλιέργειες που κάνανε μέχρι τώρα οι αγρότες δεν ανταπεξέρχονται στα έξοδά τους και βρήκαμε σαν διέξοδο την καλλιέργεια της λεβάντας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Πόσο δύσκολο είναι αυτή η καλλιέργεια? Όλες οι δουλειές είναι δύσκολες, απλώς να έχεις αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνεις και όλα θα πάνε καλά. Όλα τα προβλήματα ξεπερνιούνται. Τώρα, αυτή η διαδικασία που θα δούμε και παρακολουθούμε ήδη είναι αυτό που λέμε η σπορά. Δηλαδή, ξεκίνησε η καλλιέργεια, η φύτευσή της. Από εδώ και πέρα, ποια είναι τα στάδια που ακολουθούνται? Το φυτό αυτή τη στιγμή κοιμάται, γι' αυτό και μπορούμε να το φυτεύσουμε. Έχει κοιμηθεί. Τώρα την άνοιξη θα αρχίσει να ξυπνάει, θα ανεβεί οι θερμοκρασίες και μετά θα έχει τα σκαλίσματά της. Θα αρχίσουμε δηλαδή να μην αφήσουμε το χωράφι να έχει ζυζάνια, χόρτα και τέτοια. Είναι καλή καλλιέργεια? Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει αυτό που λέμε ανταπόδοση, επιστροφή. Προς το παρόν είναι καλή. Τώρα αργότερα αυτό δεν το ξέρει κανένας στο μέλλον του τι μπορεί να συμβεί. Εσείς πόσα στρέμματα έχετε? Αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά έχω 100 στρέμματα, η περιοχή μας έχει στα 500 στρέμματα, ο Ελίσποντος. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν δημιουργηθεί αυτά τα 500 στρέμματα? Ναι, τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι. Και κάθε χρόνο έχει και μεγαλύτερη ζήτηση. Νέος κόσμος έρχεται? Ναι, αυτό είναι το πολύ θαρρυντικό και το ευχάριστο, ότι έρχεται καινούργιος κόσμος. Ναι. Η λεβάντα η οποία θα παραχθεί εδώ, τη δίνετε σε κάποια εταιρεία στο εσωτερικό, φεύγει στο εξωτερικό, πώς είναι όλη η διαδικασία? Το προϊόν απορριφείται στις αγορές του εξωτερικού. Βέβαια εμείς μετά όταν τη συγκομιδεί θα την αποστάξουμε και θα βγάλουμε το εθέρεο έλαιο και αυτό θα το πουλήσουμε στην αγορά. Πού χρησιμοποιείτε λεβάντα? Χρησιμοποιείται ειδικά στη φαρμακευτική, στα καλλιντικά, απορρυπαντικά. Έχει αρκετές εφαρμογές το προϊόν.
καλή τιμή, δηλαδή βγαίνει καλό μεροκάματο. Τα δύο τελευταία χρόνια είχε πάρα πολύ καλή τιμή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε στο μέλλον τι θα. Τα δύο τελευταία χρόνια είχε πάρα πολύ καλή τιμή. Εσείς δηλαδή, κύριε Δαγκλή, θα λέγατε σε ένα νέο άνθρωπο, αλλά και όχι μόνο σε ένα νέο, γενικότερα να επενδύσει στη Λεβάντα, στην καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών? Ανεπιφύλακτα. Ανεπιφύλακτα, ναι. Ναι. Να ασχοληθούν. Απλώς μόνο αυτό που θα κάνουν, να το κάνουν με αγάπη και με μεράκι. Θα χρειαστεί κάποια περαιτέρω στήριξη από την πολιτεία? Υπάρχει τουλάχιστον ένα σχεδιασμό από εκεί ώστε να βοηθήσει αυτές τις καλλιέργειες? Όχι, δυστυχώς, όπως το ξέρεις, όλοι, όσο, καμιά, σε κανένα επάγγελμα δεν υπάρχει αυτή η στήριξη. Τώρα, αργότερα δεν ξέρω. Ό,τι παλεύουμε, το παλεύουμε μόνοι μας. Η κοινότητα του Βαρικού στην περιοχή του Αμυντεοφλόρινας φημίζεται για τα βιολογικά του φασόλια. Εδώ σχεδόν όλες οι οικογένειες του χωριού ασχολούνται με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, σύμφωνα με τον φασολοπαραγωγό και πρώην πρόεδρο του Βαρικού, Αθανάσιο Παρζίνα, που μίλησε στον Φλας. Όπως μας είπε, οι ποσότητες φέτος ήταν 30% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι, λόγω των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν. Το φασόλι για το Βαρικό είναι μια καλή σοδειά για τους κατοίκους, αφού είναι καλή η χρονιά. Αλλά όπως λέμε, κάθε πέρυσι καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν. Οι ξηρασίες που υπάρχουν με αποτέλεσμα δυσκολεύουν να ποτίζει πάρα πολλές φορές και οι παραγωγές να είναι πολύ χαμηλές. Τα προϊόντα μας και κυρίως τα φασόλια είναι βιολογικότατα, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω άλλων περιοχών, γιατί δεν είναι ότι καλύτερο να δυσφημίζει τον άλλον για να διαφημίζει. Είναι τα καλύτερα. Φυσικά ο κόσμος δεν τα ξέρει, το Βαρικό δεν έχει μεγάλες ποσότητες γιατί δεν έχουμε εκτάσεις και δυσκολεύεται ο κόσμος να τα πληρώσει γιατί ζητάμε μια τιμή η οποία δεν είναι πάλι ακριβά. Εάν βάλουμε δηλαδή τη δουλειά που κάνουμε, πόσους μήνες ασχολούμαστε και παράγουμε τα παράγουμε ένα στρέμμα, είναι πάλι χαμηλή η τιμή. Είναι όμως βιολογικότατα τα φασόλια, δεν έχουν ίχνος χημικού. Δεν έχουν ίχνος χημικού. Πρέπει να τα προτιμάει ο κόσμος. Οι ποσότητες σε φετινές σε σχέση με πέρυσι πόσο πιο χαμηλές ήτανε? Είναι κατά 30% τουλάχιστον χαμηλότερες. Είναι πιο χαμηλές, κατά 30%. Και αυτό λέτε λόγω του καιρού που επικράτησε? Πιστεύω σε αυτό οφείλεται. Σε αυτό οφείλεται. Οι υψηλές θερμοκρασίες, γιατί τα φασόλια του Βαρικού, τα οποία είναι νόστιμα, αυτό που τα κάνει είναι οι κλιματολογικές συνθήκες και τα εδάφη. Τίποτα άλλο. Τέτοια εδάφη και τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες δεν υπάρχουν πολλές στην Ελλάδα. Δεν γίνονται παντού. Για να έχουν αυτή την νοστιμιά, εδώ την έχουμε αυτή. Το Βαρικό είναι ένα χωριό, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στους 550 κατοίκους. Πόσες οικογένειες ασχολούνται με το φασόλι? Σχεδόν όλοι. Σχεδόν όλοι. Άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, σχεδόν όλοι ασχολούνται. Είναι συμπληρωματικά ένα εισόδημα, να πούμε. Συμπληρωματικά, μια και δεν υπάρχουν άλλες δουλειές, αναγκαστικά αυτό κάνει. Ο κύριος Παρζίνας μας είπε επίσης ότι οι εκτάσεις του φασολιού στο χωριό δεν ξεπερνούν τα 300 στρέμματα. Υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αν προχωρήσει η διαδικασία του αναδεσμού, θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους καλλιεργητές. Όσον αφορά για τις εκτάσεις που μου αναφέρατε, βιολογικό μεν το φασόλι στο Βαρικό, όχι τόσες πολλές οι εκτάσεις. Χοντρικά για πόσες εκτάσεις μιλάμε? 300 στρέμματα, 200 στρέμματα. Τόσο. Για έναν καλλιεργητή, τον Πρεσπόν, παράδειγμα να πούμε, γιατί δεν είναι στις περιοχές που καλλιεργούμε τα φασόλια. Δεν έχει γίνει ένα δασμός. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες ως προς την καλλιέργεια. Να είναι μικρά τα τεμάχια, να δυσκολεύεσαι να ποτίσεις, να οργώσεις, να φρεζάρεις, να κάνεις. Υπάρχουν δυσκολίες μεγάλες. Τώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για ένα δασμό. Θα είναι λίγο ευκολότερα. Θα είναι λίγο ευκολότερα στον παραγωγό, στον καλλιεργητή. Στο να επεκταθεί κιόλας μεγάλο στο χωράφι του. Ναι, ναι. Να μπορείς να καλλιεργείς και περισσότερο με μεγαλύτερη ευκολία. Για να μπορείς να έχεις και μεγαλύτερες παραγωγές. Ενδιαφέρον από νέους παραγωγούς, από τον νέο κόσμο υπάρχει έτσι να ασχοληθεί με την παραγωγή φασολιού? Υπάρχει, είπαμε, τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει. Αναγκαστικά οδηγείται εκεί, αναγκαστικά. Όχι γιατί αρέσει, γιατί η αγροτιά είναι δύσκολη δουλειά, να μην γελιόμαστε.
Κανένας δεν θέλει να πάει στο χωράφι, γιατί πρέπει να πας με συνθήκες όταν ο ήλιος είναι, οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 30 βαθμούς και δεν είναι ότι καλύτερο για τον καλλιεργητή. Τώρα η συγκομιδή έχει τελειώσει, τώρα είμαστε στη διαλογή πλέον. Στη διαλογή, και η διαλογή κοντεύει να τελειώσει και σιγά σιγά περιμένουμε τον καταναλωτή για να πουλήσουμε, να πάρουμε κανένα φράγκο για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις. Καλές πωλήσεις λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και το κανάλι, σαν δεν το είπα στην αρχή, και εσάς προσωπικά. Οι βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών επιτέλους έδωσαν την ευκαιρία στους αγρότες να προχωρήσουν σε αγροτικές εργασίες στα χωράφια τους. Για την ακρίβεια, το διάστημα αυτό είναι σε εξέλιξη εργασίες οργώματος των χωραφιών σε παρουσίες καλλιέργειες. Βλέπουμε αυτές τις μέρες πολλή κίνηση στα χωράφια. Είναι η διαδικασία του οργώματος, βοηθάει ο καιρός, τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτή τη στιγμή βοηθάει ο καιρός, αλλά από την εξαιτία της ανοβρίας που είχαμε τους προηγούμενους δύο μήνες, μείναν λίγο πίσω οι δουλειές. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος είναι στα χωράφια. Στο χώρο αρμοδιότητά σας, στα σέρβια, αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Οργώνουν τα χωράφια τους για τι καλλιέργειες? Για τη σπορά, τη χειμερινή, για σιτηρά και προετοιμασία χωραφιών για τυχόν τριφύλια που θα μπουν την άνοιξη και καλαμπόκια, ετοιμάζονται από τώρα. Την ίδια στιγμή οι αγρότες προχωρούν σε μαζικές αιτήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν καστροφές λόγω ξηρασίας το 2016. Πάντως το χρονοδιάγραμμα είναι ασφιχτικό και επειδή πολλοί πείσονται στο χωράφια τους οργώνοντας όσο το επιτρέπει ο καιρός, ζητούν παράταση από τον ΕΛΓΑ. Για την ξηρασία του 2016 είπαν ότι θα δώσουν κάποια θεματική αποζημίωση. Κάνει αιτήσεις ο κόσμος, αλλά η υποθεσμία που βάλανε αυτή την εποχή, ο πιο πολλής κόσμος δεν προλαβαίνει να κάνει τη διαδικασία. Καλό ήταν να δοθεί μια παράταση έστω μέχρι το τέλος του χρόνου για να μπορέσουν όλοι να τελειώσουν, ας πούμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που κάνει τις αιτήσεις καθημερινά, αλλά είναι και πολλοί που δεν έχουν ενημέρωση, που είναι στα χωριά τους, που δεν θα δυσκολευτούν να φτάσουν στο. Εντάξει, ενημερωθήκατε πιο πολύ, αλλά έχουν δουλειές και τα αφήνουν όλοι για τελευταία στιγμή. Καλά ήταν να δοθεί μια παράταση για να μπορέσει ο κόσμος να κάνει και τη δουλειά δίχως άγχος στη δουλειά του, γιατί πήγε πίσω 1-2 μήνες η σπορά εξαιτίας της ανοβρίας, τουλάχιστον να τελειώσει ο κόσμος. Τα τελευταία χρόνια και ο αγροτικός τομέας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σεφίβου Βεβεντού έχει υποστεί σημαντική φθορά. Ένα μεγάλο ποσοστό των αγροτών έχει εγκαταλείψει το επάγγελμα και πολλοί από αυτούς έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση, τι λένε οι αγρότες? Δύσκολα είναι τα πράγματα. Όσο πάνε και δυσκολεύουν πιο πολύ, ελπίζουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν φαίνεται φως στο μέλλον. Με τη φορολόγηση και το κοστολόγιο των καλλιεργειών είναι ασύμφωνη αυτή τη στιγμή η καλλιέργεια, οποιαδήποτε. Το σκέφτονται δηλαδή οι αγρότες αν θα συνεχίσουν έτσι? Κάποιοι δεν αντέχουν και σιγά σιγά εγκαταλείπουν και τη δουλειά, φεύγουν. Από την περιοχή μας μόνο φύγαν πολλά άτομα εξωτερικό, Ελβετία, Γερμανία, όπου μπορούν. Η τηλεόραση του ΦΛΑΣ βρίσκεται σήμερα στο επισκέψιμο Πετρόχτιστο Ινοπείο της οικογένειας Καμκούτη, ανάμεσα στα Πιέρια Όρη και τη λίμνη Πολυφίτου, εδώ στην πανέμορφη περιοχή του Βελβεντού. Κοντά μας έχουμε τον Γιάννη Καμκούτη, ο οποίος θα μας δώσει και ένα στίγμα. Βλέπουμε πίσω και τον Αμπελώνα. Πότε τελείωσε ο τρίγος? Ο τρίγος τελείωσε πριν από 15 μέρες. Θα μαζέψαμε τη τελευταία όψη μας στα φύλλα του Ξινόμαυρο και είχε ξεκινήσει τις 22 Αυγούστου. Μαζεύοντα τι πρώτε πρώιμε ποικίλε και φτάσαμε μέχρι εδώ. Αλλά εγώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι άλλο. Στην εισήγησή σου είπε ότι ανάμεσα στα Πιέρια και στη λίμνη Πολυφίτου. Ο πολύ κόσμο δεν γνωρίζει, ακόμα και πολύ Βελβεντινοί,
ότι αυτή είναι η φήμη που έχουν τα φρούτα του Βελοντό, οφείλονται ακριβώς σε αυτό, στην ιδιαιτερότητα του μικροκλίματος. Ποιο? Το Βελοντό είναι μια ζώνη ξηράς γύρω στα 6 χιλιόμετρα, που βρέχεται από τη λίμνη και τα πιέρια σηκώνονται κάθετα. Αυτό ξέρετε, σημαίνει ότι η ζέστα της λίμνης προσπαθεί να ανέβει, η ψυχρότητα των βουνών να κατέβει και αυτό δημιουργεί συνεχώς ένα αεράκι που σε αυτό ακριβώς οφείλεται και η ιδιαιτερότητα των φρούτων και η ανθεκτικότητα των φρούτων και η νοστιμιά τους. Αυτό βέβαια το γεύονται όλοι οι περισσότεροι με σαν νοπό φρούτο που είναι το ροδάκινο ή το μήλο του Βελοντού και το γεύονται και στα κρασιά του Βελοντού που είναι και αυτά απόρρια των νοπών φρούτων που έχουν ψηθεί σε αυτό το ιδιαίτερο μικροκλίμα. Το διόροφο εινοποιείο της οικογένειας Καμκούτη έχει στο ισόγειο και στο υπόγειο χώρο εινοποίησης, ορίμανσης και παλαίωσης του κρασιού και στον πρώτο όροφο αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα γευσηγνωσίας και τα γραφεία της επιχείρησης που είναι καθετοποιημένη αγροτική και εινοποιεί στα φύλλα αποκλειστικά από τους ιδιόκτητους αμπελώνες της. Καταρχήν λίγο πείτε μου πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτό το επάγγελμα. Από τότε που γεννήθηκα. Και ο πατέρας μου έκανε αυτή τη δουλειά και ο παππούς μου αυτή τη δουλειά. Και από την πλευρά της γυναίκας μου πάλι είμαστε τρίτη-τέταρτη γενιά. Ο παππούς μου, σκεφτείτε, πουλούσε κρασιά με τα ζώα. Πήγαινε τότε στην Ευρώπη, Ρουμανία περισσότερο, και κουβαλούσε κρασιά εκεί. Οπότε γεννώντας ήμουν μέσα στα καζάνια και μέσα στα κρασιά. Ο Γιάννης Καμκούτης δραστηριοποιείται στον τομέα της αμπελουργίας και της εινοποίειας από μικρό παιδί. Και φέτος η παραγωγή, όπως μας είπε, ήταν εξαιρετική. Ίσως η καλύτερη των τελευταίων 30 χρόνων, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Η παραγωγή πώς πήγε φέτος? Φέτος ακούγονται πολλά ότι οι βροχές δεν ευνόησαν, αλλά για το δικό μας την οποίο νομίζω ότι ήταν η καλύτερη περίοδος στα τελευταία 30 χρόνια. Η καλύτερη, το πιο αρωματικό φαινολικό χαρακτηριστικό των στεφυλιών ήταν φέτος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχατε και καλή ποσότητα αλλά και καλή ποιότητα, αν κατάλαβα σωστά. Η ποσότητα δεν μας ενδιαφέρει. Την ποσότητα την ελέγχουμε, κάνουμε χλωρό τρίγο, πετάζουμε στα φύλλα. Εμείς δεν θέλουμε ποσότητα, θέλουμε ποιότητα. Η ποιότητα φέτος ήταν η τελειότερη, η καλύτερη από τότε που θυμάμαι εγώ που είμαι ενεργός εινοποιός. Τόσο καλή ποιότητα στα φυλλά δεν είχαμε ποτέ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο εινοποιείο γίνονται σεμινάρια γευσηγνωσίας, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και γενικότερα μίηση κάθε επισκέπτη στον θαυμαστό κόσμο του κρασιού. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Καμκούτης μας μίλησε για τις εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον φόρο που έχει επιβληθεί στο κρασί. Έχουμε γύρω στα 100 στρέμματα αμπέλια τώρα. Καλλιεργούμε ποικιλίες για ερυθρή ενοποίηση και για λευκή ενοποίηση και για ροζέ ενοποίηση. Οι ετικέτες οι καινούργιες μας θα τις δείτε και μετά, είναι 5 πλέον. Κάνουμε 2 λευκές, μία μονοποικιλιακή τη μαλαγουζιά και μία blend μαλαγουζιά και σαρντονέ. Το ροζέ μας το κάνουμε από μαλαγουζιά και καπερνέ φρανκ, ενώ τα κόκκινά μας τα κρασιά τα κάνουμε από ένα μονοποικιλιακό που είναι η βελοντινή ποικιλία ο Τσαπουρνάκος και ένα χαρμάνι από ξινόβρο, μερλότ και καπρινέ. Όλη αυτή η παραγωγή που έχουμε εδώ, η αξιόλογη παραγωγή, είναι για το εσωτερικό της χώρας, έχουμε και εξωτερικό? Το κρασί γίνεται για την αγορά ολόκληρη. Δεν υπάρχει άλλο κρασί για την εσωτερική αγορά, άλλο για την εξωτερική. Ένα είναι το κρασί που κάνουμε το κόκκινο, ένα ο Τσαπουρνάκος, ένα το ροζέ μας, ένα η μαλαγουζιά μας και ένα το εδώ. Οι ετικέτες διαφοροποιούνται και είναι άλλες για το εξωτερικό και μάλιστα άλλες για την Αμερική και άλλες για την Ευρώπη. Η Αμερική θέλει άλλες τυπωμένες προϋποθέσεις να έχει ετικέτα πάνω, ενώ η Ευρώπη θέλει τις ετικέτες με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι οι ίδιες με τις ελληνικές περίπου. Δηλαδή το κρασί σας πού εξάγεται αυτή τη στιγμή? Αμερική, Γερμανία και δειλά-δειλά ξεκινήσαμε και λίγο Σουηδία. Γενικότερα η πολιτεία βοηθάει τον εινοποιό σήμερα στην Ελλάδα? Νομίζω ότι η Ευρώπη σε συνδυασμό με την πολιτεία βοηθά με τα προγράμματα. Η πολιτεία έκανε ένα ατόπιμα όσο αφορά το κρασί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που πιστεύουμε ότι θα τον πάρει πίσω, γιατί ήδη δικάστηκε ότι είναι παράνομος που έχει μπει από το Συμβούλιο της Επικρατείας και πιστεύω και η πολιτεία να σεβαστεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να τον πάρει πίσω, γιατί αυτό ήταν μεγάλη παγίδα και μεγάλη φραγή για τα εινοποιεία και ειδικά για τις εξαγωγές. Thank you.
πούμε γενικά ότι το Βελβεντόνι είναι ένα παραγωγικό χωριό. Δηλαδή και έχει ως βάση αυτό που λέμε τη γεωργία, τον πρωτογενή τομέα. Το Βελβεντόνι στηρίζεται κατά αποκλειστικότητα στον πρωτογενή τομέα. Το Βελβεντόνι είναι μια περιοχή που είναι όλοι καλλιεργητές, που είναι όλοι γεωργοί. Και από τον μικρότερο καλλιεργητή μέχρι τον μεγαλύτερο επιχειρηματία, όλοι στηρίζονται στην καλλιέργεια. Όλοι στηρίζονται στη δυναμική και στη δουλειά. Τώρα, ποιες είναι οι σκέψεις σας για το μέλλον, ποιες είναι οι σκέψεις δηλαδή για την επιχείρηση που έχετε? Πρώτα απ' όλα, ήδη τα παιδιά μου άρχισαν να ακολουθούν. Ο μεγάλος μου γιος τελείωσε η Ιαπωνία, ο μικρός μου γιος είναι ακόμα στο Λύκειο. Φαντάζομαι ότι και αυτός θα ακολουθήσει, αλλά αυτό είναι δική του επιλογή. Εγώ δεν τους πιέζω. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω για να μπορέσουμε και σαν οικογένεια να έχουμε βιωσιμότητα, να έχουμε και συνέχεια. Και φαντάζομαι ότι μπορεί το Ινωπείο, αν μεγαλώσει κι άλλο, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να απορροφήσει κι άλλο κόσμο, να δουλέψει κι άλλος κόσμος εδώ. Υπάρχουν μυστικά για καλό κρασί. Ποια τα μυστικά, ας πούμε, του καλού κρασιού? Τα μυστικά του καλού κρασιού δεν υπάρχουν μυστικά. Το καλό κρασί γίνεται στο αμπέλι. Καλλιεργεί σωστά με ποικιλίες που είναι εγκληματισμένες σε αυτήν την αυτή. Καλλιεργεί σωστά, χωρίς να φορτώνεις το αμπέλι με πάρα πολύ φορτίο, γιατί ξέρετε ότι η ποσότητα είναι εις βάρος της ποιότητας. Για να πάρουμε λοιπόν ένα ποιοτικό προϊόν, θα πρέπει να καλλιεργήσουμε το αμπέλι σωστά, να παράγουμε ποιοτική πρώτη ύλη και αυτήν την ποιοτική πρώτη ύλη να την φέρουμε στο Ινωπείο με υγιεινές διαδικασίες και με έναν τρόπο υνοποίησης πλέον σύγχρονο, να μπορέσει το κρασί να γίνει καλό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όταν γίνει καλό θα παραμείνει καλό. Τάση του κρασιού είναι να γίνει ξύδι. Εκεί μπαίνει λοιπόν η γνώση και η γενολογία. Για να μην φτάσει ποτέ εκεί, χρειάζονται συνθήκες, προϋποθέσεις. Το κρασί να μην εκτεθεί ποτέ στο οξυγόνο, να μην εκτεθεί σε ζέστα, να μην εκτεθεί σε ήλιο. Και τότε μόνο μπορείς να πεις ότι έχεις φτάσει να κάνεις ένα ποιοτικό κρασί. Κάτι τελευταίο που δεν σας ρώτησα, που θέλετε να πείτε? Τι θέλω να πω? Πρώτα απ' όλα, να μπορέσει ο κόσμος για να γευθεί το καλό κρασί, θα πρέπει να έχει την οικονομική άνεσή του. Να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση σωστά και ανέμακτα όλη η χώρα. Τώρα, το πώς θα το καταφέρουμε είναι δουλειά όλων μας και βασικά και αυτών που μας κυβερνούν. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα δύσκολα πέρασαν και τα καλύτερα έρχονται. Γιατί το βλέπω και στην εσωτερική αγορά. Ενώ κάναμε μεγάλη κοιλιά, ήδη αρχίσαμε να ανεβαίνουμε και θέλω να πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι πιο καλό. Όλο ένα και αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον Δυτικών Μακεδόνων για ενασχόληση με τον κλάδο της μελισσοκομείας. Για το σκοπό αυτό, ο Τοπικός Μελισσοκομικός Σύλλογος πραγματοποιεί την ημερητική ημερίδα στο Κοβεντάριο. Στη θεματολογία της ημερίδας περιλαμβάνεται η βιολογική μελισσοκομεία και η διατροφή της μέλισσας. Η μελισσοκομεία είναι ένας ανερχόμενος κλάδος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα χρόνια της κρίσης. Πάρα πολλοί, για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, στράφηκαν προς την μελισσοκομεία. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, ότι η μελισσοκομεία, οι παλιοί το ξέρουν που ασχολούνται, αλλά οι νέοι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι μελισσοκομεία, είναι μελισσοκοπία, θέλει κόπο. Δεν είναι αυτό που ίσως κάποιοι φαντάζονται, ότι μπορεί να κολλήσουν μια βρυσούλα στην κυψέλη και να ανοίξουν την κάνωνα και να πάρουν μέλι. Για να πάρεις μέλι είναι, όπως όλες οι κτηνοτροφικές εργασίες, μια επίπονη διαδικασία. Ευτυχώς οι μελισσοκόμοι μας είναι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται την επιμόρφωση και ίσως είναι από τους ανθρώπους που την επιζητούν. Γι' αυτό και τα περισσότερα σεμινάρια απευθύνονται σε αυτούς. Το μέλι είναι ένα superfood, μπορούμε να το πούμε. Ένα προϊόν που αναζητάει την υπεραξία στις αγορές. Οι μελισσοκόμοι μας με κόπο, με συνείδηση πάνω απ' όλα, παράγουν αυτό το μέλι που έρχονται και οι μέρες των Χριστουγέννων, θα έρθουν στο τραπέζι μέσα από τα μελομακάρονα. Έρχεται καθημερινά στο τραπέζι μας μέσα από αυτό, από το πρωινό μας. Πρέπει να το προφυλάξουμε, να το προστανεύσουμε, γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός και του μελιού και της υγείας μας, αλλά και των μελισσοκόμων μας, είναι η νοθεία που συμβαίνει σε αυτόν τον κλάδο. Νομίζω με την επιμόρφωση, με τις σωστές κινήσεις που κάνουν οι μελισσοκόμοι μας, προσφέρουν μέλι αγνό στον Έλληνα καταναλωτή, που έχει όμως τις προϋποθέσεις να γίνουν και εξαγωγές και να πάρουν και να υποστηρίξουν την οικιακή τους οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί πως η εκδήλωση έγινε σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Κοζάνης και το Κέντρο Μελισσοκομείας Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή οι οικοδικοί μας έχουν φτάσει στους 634. Εντάξει, είναι μερικά άτομα τα οποία
δεν δραστηριοποιούνται πλέον στη μελισσοκομεία, αλλά ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς και υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο από τα νέα παιδιά που στρέφονται στη μελισσοκομεία. Τι είναι το πιστεύετε που τραβάει τον νέο κόσμο που επιθυμεί τη μελισσοκομεία? Ίσως προφανώς παίζει ρόλο και η κρίση που διανύει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Αλλά περισσότερο βλέπω ότι τα νέα παιδιά και παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει πανεπιστήμια και τέτοια και από αγάπη προς τη μέλισσα, και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, και το ενδιαφέρον είναι ότι παραμένουν στη μελισσοκομεία τα τελευταία χρόνια που γράφονται τα νέα παιδιά. Στο κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο Σπύρος Αρσένης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα η τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Μηχανολόγων, Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Δυτικής Μακεδονίας. Για να χαρώ, να σας χαρώ σε μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της ζωής σας. Στην ομιλία του, ο πρίτανης του ΤΕΗ αναφέρθηκε στις προοπτικές που ορίζονται για τα παιδιά από το πτυχίο τους. Προσπαθήσαμε όλοι να δώσουμε όλες τις απαραίτητες γνώσεις, τις επιστημονικές, που χρειάζεται για να ανταποκριθείτε στις αυριανές απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς, η οποία, όπως πιθανώς θα ξέρετε και από τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειάς σας, τις περισσότερες φορές είναι αδυσόπιτη. Και όχι μόνο όμως τις επιστημονικές, για τη διάρκεια αυτών των ετών που σπουδάσατε εδώ, επειδή το ΤΕΗ μας είναι μεγάλο μεν, αλλά οικογενειακό, συνεχίζει και είναι οικογενειακό, πήρατε όλοι και επιπλέον πληροφορίες, όχι μόνο σε επιστημονικό επίπεδο. Επειδή ακριβώς είμαστε ένα συμμαζεμένο ΤΕΗ. Και πολλές φορές αυτές οι γνώσεις σας είναι μάλλον το ίδιο απαραίτητες, να μην πω πολλές φορές και περισσότερο απαραίτητες. Καταλάβετε την βούληση, θα ενάσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον. Και με αναλάβετε την βούληση, θα ενάσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον. Ως υπεύθυνος πολίτης για το καλό της πατρίδος μας. Ως υπεύθυνος πολίτης για το καλό της πατρίδας μας. Υπόσχομαι στην ελληνική κοινωνία. Υπόσχομαι στην ελληνική κοινωνία. Ότι θα υπηρετήσω ανιδιοτελώς και με όλες μου τις δυνάμεις. Ότι θα υπηρετήσω ανιδιοτελώς και με όλες μου τις δυνάμεις. Την εθνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Την εθνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και ότι θα αγωνιστώ με αποσίωση. Και ότι θα αναγνωριστώ με αποσίωση. Για τη διαφύλαξη και συνέχιση των μηχανικών, των παραδόσεων και των ετοίμων του έθνους μας. Για τη διαφύλαξη και συνέχιση των μηχανικών, των παραδόσεων και των ετοίμων του έθνους μας. Είναι η στιγμή που ο Δήμαρχος Αμιντέου Κώστας Θεοδωρίδης μαζί με τον Δήμαρχο του Δήμου Καραβά της Κύπρου ανάβουν την μεγάλη φωτιά, σηματοδοτώντας την έναρξη της γιορτής Τσιριβάρβαρα που είναι αφιερωμένη στην Αγία Βαρβάρα. Έλα από εδώ. Έλα.
Δευτέρα βράδυ, 3 Δεκεμβρίου του 2018, παραμονή της Αγίας Βαρβάρας. Και εδώ για λίγα λεπτά ξεκίνησε το μεγάλο έθιμο Τσιρι Βάρβαρα στην πόλη του Αμυντέου. Από νωρίς το απόγευμα, παραδοσιακά ακούσματα πλημμύρισαν το κέντρο και τις γειτονιές του Αμυντέου, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα. Ενώ όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μικρότερες φωτιές άναψαν σε πολλά σημεία της πόλης, στις οποίες παρέες μικρών και μεγάλων έδωσαν το δικό τους μοναδικό στίγμα. Η κεντρική εκδήλωση του Δήμου πλαισιώθηκε με άφθονο κρασί, πολλά εδέσματα όπως φασολάδα και λουκουμάδες, ενώ δυναμική ήταν και η συμμετοχή των τοπικών συλλόγων. Ένα πολύ παλιό, πανάδοχο θα έλεγα έθιμο, το οποίο αναβιώνει κάθε χρόνο με αναφορές σε μεγάλο βαθμό χριστιανικές, συμβολίζει την πυρά η οποία άναψε για να κάψει την Αγία Βαρβάρα. Γιορτάζουμε αυτό το έθιμο, με από ό,τι είδατε με δέσματα από φασολάδα και άλλα δέσματα τα οποία προσφέρουν οι σύλλογοι και οι γυναίκες του Αμυντέου και προσπαθούμε μέσα από αυτόν τον τρόπο να αναβιώσουμε αυτό το έθιμο και παράλληλα να δημιουργήσουμε αυτή την κίνηση που χρειάζεται για να δημιουργήσουμε στον τόπο μας το Αμύλιο. Είχαμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ τον αδερφό Δήμο του Καραβά, ο Δήμαρχος είναι δίπλα μας και ζουν μαζί μας και αυτό το έθιμο, το πανέμορφο έθιμο. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε εδώ στην περιοχή μας, στο Αμύλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου χαρά και εμένα και του Δημοτικού Συμβούλου του Κώστα εδώ, του φίλου μου, να είμαστε σε αυτόν το έθιμο, να γιορτάσουμε μαζί σας και να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας, γιατί εδώ μαζί με το Αμύντεο έχουμε κάτι περισσότερο από αδερφικές σχέσεις, ιστορικές σχέσεις. Έτσι, κοπιάστε σε αυτήν την μεγάλη χαρά. Η ψυχή του Δήμου Αμυντέου είναι ο Δήμαρχος και εμείς όλοι που τον περιστοιχίζουμε ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, είτε αντιδήμαρχοι είτε απόπειρο ρόλο θεσμικό, μας έχει ορίσει και πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι για αυτόν τον ωραίο μας τόπο, να τον ανεβάσουμε, να τον αναβαθμίσουμε και να κάνουμε όλα τα έθιμα, όπως το σημερινό, τα Τσίρι Βάρβαρα, τα οποία γίνονται προς τιμήν της Αγίας Βαρβάρας, ένα έθιμο που χρονολογείται μάλλον 115-116 χρόνια τώρα και γίνεται κάθε χρόνο και είναι ένας θεσμός. Προσπαθούμε να το κάνουμε κάθε χρόνο καλύτερο, να βλέπουμε τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε την επόμενη χρονιά. Θα μου πείτε, λάθη πάλι γίνονται. Λάθη δεν κάνει εκείνος που δεν κάνει τίποτα. Προσπαθούμε λοιπόν με τον κόσμο μαζί όλων να διασκεδάσουμε σήμερα με νηστίσιμα εδέσματα, φασολάδα, λουκουμάδες, άφθονο κρασί από τα ενοποιεία του τόπου μας και όλοι μαζί να περάσουμε και να διασκεδάσουμε καλά. Είναι μια παράδοση που κρατάει πολλά χρόνια. Παλαιότερα σε αυτή τη γειτονιά ανάβα και εγώ φωτιές εδώ πέρα. Βέβαια την ανάβαμε οι πιτσιρικάδες, μαζεύαμε τα ξύλα και κλέβαμε ένα από τον άλλο. Λάστιχα ανάβαμε, μας κυνηγούσαν. Ήταν μια καλή περίπτωση. Εντάξει. Βέβαια πιο ωραία ήταν με χιόνι, αλλά και πάλι ωραία. Μεγάλο έθιμο τα Τσίρι Βάρβαρα. Πολύ μεγάλο, ναι. Πολύ μεγάλο. Τι σημαίνει για σας? Πολλά. Είναι έθιμο της περιοχής το οποίο δεν πρέπει να σβήσει. Είναι δουλειά σας, από εδώ είστε? Περδίκα. Είμαστε εδώ στο έθιμο? Κανονικά, πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Είναι, αναζωογονείται οι μνήμες από τα παλιά έθιματα των προγόνων μας. Είναι πολύ σημαντικό για την νεολαία μας και για μας ιδιαίτερα. Υγεία σε όλους, αγάπη και ειρήνη. Από εδώ είστε, από τα Μύτω? Από εδώ, ναι. Τι σημαίνει το έθιμο για σας? Τι σημαίνει το έθιμο? Σημαίνει παράδοση, σημαίνει ένα έθιμο που στην κατοχή το βράδυ, την πρώτη χρονιά της κατοχής ο παππούς μου, ο αδερφός του παππού μου ήταν δήμαρχος, τον πρόεδρος της κοινότητας. Τον ξύπνησαν οι Γερμανοί τρομαγμένοι και λένε τι γίνεται, ξέρω εγώ. Τα παιδιά είχαν ανάψει φωτιές και τους είπε ότι είναι έθιμο. Και λέει εντάξει, οκ. Okay. Ακόμα και στην κατοχή ανάψαν τα Τσίρι Βάρβαρα. Δεν γνωρίζω, εγώ είμαι ξένος, πρώτη φορά έρχομαι. Από πού έρχεστε? Λάρισα. Και ήρθαμε να δούμε. Αλλά πρώτη φορά έρχεστε εδώ πέρα? Πρώτη φορά, ναι. Πώς το βλέπετε το έθιμο? Ωραίο.
Με σύμμαχο τον έθριο καιρό και παρά το τσουχτερό κρύο που επικρατούσε, η πόλη της Κοζάνης γιόρτασε με λαμπρότητα τον Άγιο Νικόλαο. Από νωρίς πλήθος πιστών βρέθηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό για να ανάψει ένα κερί και να ζητήσει τη βοήθεια του Αγίου. Με θρησκευτική κατάνοιξη και χριστιανική ευλάβεια, η πόλη της Κοζάνης γιορτάζει σήμερα τον προστάτη της, Άγιο Νικόλαο. Τι ζητάμε από τον Άγιο Νικόλαο? Τι ζητάμε? Δύναμη. Δύναμη. Την υγεία μας. Χρόνια πολλά. Τη υγεία να μας χαρίσει, βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Του. Τη βοήθειά του. Να μας βοηθάει, να είστε καλά. Τι ζητάμε? Υγεία καταρχάς και μετά λίγο να στρώσει δουλειά με τους εργαζόμενους, να βρουν δουλειά, οι άνεργοι μάλλον. Και να περνάει ο κόσμος όμορφα, όπως παλιότερα. Υγεία και ευλογία. Τίποτα άλλο. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του παππούλη της Κοζάνης κορυφώθηκαν με την μεγάλη λιτανία της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης. Συνηταλευόντων αυτοαγίων αρχιερέων, παντελεήμονος Αμφιλοχίου και Κυρίλου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Και τη δεόγαθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, σκέψης και βοηθείας και αφέσεως των αμαρτιών των Υιών του Θεού του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου και πάντων των εργαζομένων εν το Δήμο της πόλεως ημών και της ευρυτέρας περιοχής, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.